Ο αναπληρωτής καθηγητής βιοχημίας του Πανεπιστημίου Πατρών Κωνσταντίνος Πουλάς μίλησε σε ραδιοφωνικό σταθμό και τα ερωτήματα αλλά και οι διαπιστώσεις εκθέτουν τα κυβερνητικά αφηγήματα και ειδικότερα για το ζήτημα των εμβολίων, όχι μόνο για την υποχρεωτικότητα. Όπως αναφέρει, αυτός ο οποίος νοσεί έχει πολύ ισχυρότερη προστασία σε επίπεδο αντισωμάτων σε σχέση με αυτόν ο οποίος εμβολιάστηκε. Αυτό καταρρύπτει όλη τη μυθολογία που συνοδεύει όλα τα πιστοποιητικά και την ανάγκη για πιεστική πράξη εμβολιασμού υποχρεωτικότητες των εμβολίων. Ο καθηγητής συνέχισε λέγοντας: «Παράδοξο ότι τώρα που εμβολιαζόμαστε μαζικά υπάρχει κυρίαρχη μετάλλαξη και μάλιστα καταρρύπτει τα εμβόλια που έλεγαν ότι προστατεύουν στο 95%. Επίσης, είναι πολύ περίεργο ότι τον Αύγουστο του 2020 είχαμε 100 κρούσματα, ενώ φέτος με τόσους εμβολιασμένους είχαμε 3.000 κρούσματα. Το ίδιο και οι θάνατοι, πέρυσι ένας και φέτος 30.